Ξενοφόντος Λακεδαιμονίων πολιτεία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Όσες λοιπόν απασχολήσεις νομοθέτησε ο Λικούργο για κάθε ηλικία έχουν σχεδόν αναφερθεί τώρα θα προσπαθήσω να εκθέσω ποιο τρόπο ζωής οργάνωσε για όλους ο Λυκούργος λοιπόν, όταν βρήκε τους παρτιάτες να μένουν στα σπίτια τους όπως και οι άλλοι Έλληνες, επειδή παρατήρησε ότι ανάμεσά τους γίνονταν πάρα πολλές άνετες κακές ενέργειες, τους έβαλε έξω φανερά να μένουν μαζί, επειδή νόμιζε ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνεται ελάχιστη παραβίαση των εντολών όρισε ποσότητα τροφής για αυτούς, τόση ώστε ούτε να παραχορταίνουν ούτε να στερούνται τα απαραίτητα. Ωστόσο πολλά και πέρα από το λογικό μέτρο γίνονται με τα θυράματα. Και οι πλούσιοι οι μερικές φορές προσφέρουν ψωμιά. Έτσι το κοινό τραπέζι δεν στερείται ποτέ από φαγόσιμα όσο συγκατοικούν. Ούτε είναι πολύ έξοδο. Ακόμη, απαγορεύοντα την υπερβολική κατανάλωση ποτών που βλάπτουν το σώμα, βλάπτουν και τη σκέψη, επέτρεψε να πίνει ο καθένα όταν διψούσε, επειδή πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο το ποτό δεν βλάπτει καθόλου και είναι πολύ ευχάριστο. Όταν με τέτοιο τρόπο μένουν μαζί, πώ θα μπορούσε κάποιο ή με λεμαργία ή με εινοποσία να καταστρέψει ή τον εαυτό του ή το σπίτι του. Διότι στι άλλε πόλει, βέβαια, συνήθω οι συνομήλικοι συναναστρέφονται μεταξύ του και ανάμεσα του δημιουργείται ελάχιστη εδημοσύνη. Ενώ στη Σπάρτη ο Λικούργο επέβαλε ανάμειξη συναναστροφών, ώστε στι περισσότερε περιπτώσει να εκπαιδεύονται οι νέοι από την πείρα των μεγαλύτερων στην ηλικία. Διότι, βέβαια, είναι εντόπια συνήθεια να λέγεται στα φιλίτια ό,τι καλό κάνει κάποιο στην πόλη. Έτσι, εκεί ελάχιστα η αλαζονία, ελάχιστα η μέθη, ελάχιστα η κακή ενέργεια και η αισχρολογία αναπτύσσεται. Η διατροφή τους έξω από τα σπίτια τους δημιουργεί και τα ακόλουθα καλά. Αναγκάζονται δηλαδή να περπατούν στην επιστροφή τους στα σπίτια τους και να φροντίζουν να μην παραπατούν με επίδαση εινοποσίας επειδή ξέρουν ότι δεν θα μείνουν εκεί όπου διπνούσαν και ότι με το σκοτάδι πρέπει να κάνουν όσα κάνουν την ημέρα. Διότι ούτε και όποιο είναι φρουρό επιτρέπεται να προχωρεί κρατώντα φανάρι. Ακόμη επειδή παρατήρησε ο Λικούργο ότι όσοι μετά το φαγητό ασκούνται έχουν ωραίο χρώμα προσώπου, έχουν ωραίο σώμα και είναι εύρωστοι, ενώ όσοι δεν ασκούνται εμφανίζονται παχεί, άσχημοι και αδύναμοι, δεν παραμέλησε και το θέμα αυτό. Αλλά καταλαβαίνοντα ότι όταν κάποιο και μόνο του με δική του απόφαση ασκείται, εμφανίζεται να έχει σε ικανοποιητική κατάσταση το σώμα του, έδωσε εντολή σε όποιον μεγαλύτερο στην ηλικία ήταν κάθε φορά στο γυμναστήριο να φροντίζει ώστε αυτοί να μην φαίνονται κατώτεροι από τι στροφέ που χρησιμοποιούν. Και έχω τη γνώμη ότι ούτε και στην περίπτωση αυτή έκανε λανθασμένη ενέργεια. Λοιπόν, δεν θα βρει εύκολα κάποιου άλλου να έχουν μεγαλύτερη υγεία και να είναι σωματικά πιο χρήσιμοι από του παρτιάτε: διότι γυμνάζονται εξίσου στα πόδια, στα χέρια και στον τράχυλο. Και τα ακόλουθα τα αποφάσισε αντίθετα με του περισσότερου. Στι άλλε πόλει, δηλαδή, ο καθένα εξουσιάζει τα παιδιά του, του δούλου του και τα πράγματά του ο Λικούργο, επειδή ήθελε να πετύχει ώστε χωρί να βλάπτουν καθόλου, να απολαμβάνουν κάτι καλό ο ένα από τον άλλο, καθόρισε ο καθένα να εξουσιάζει εξίσου και τα δικά του και τα ξένα παιδιά. Όταν κάποιο ξέρει ότι αυτοί είναι πατέρε των παιδιών που αυτό εξουσιάζει, είναι αναπόφευκτο να εξουσιάζει έτσι όπω θα ήθελε να εξουσιάζουν και τα δικά του παιδιά. Αν κάποιο παιδί κάποτε ξυλοκοπηθεί από κάποιον και το μαρτυρήσει στον πατέρα του, είναι ντροπή γι' αυτόν να μην το ξυλοκοπήσει και αυτός. Έτσι έχουν εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλο ότι δεν δίνουν καμία άσχημη εντολή στα παιδιά. Καθόρισε ακόμη να χρησιμοποιεί κάποιο και δούλου άλλου αν σε κάτι τους χρειαστεί. Επίσης όρισε κοινή χρήση των κυνηγητικών σκυλιών. Έτσι όσοι έχουν ανάγκη να κυνηγήσουν προσκαλούν άλλους το κυνήγι και όποιος δεν έχει ο ίδιος ελεύθερο χρόνο ευχαρίστως στέλνει στο κυνήγι τα σκυλιά του. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούν τα άλογα. Όποιο δηλαδή αρρωστήσει ή χρειαστεί μεταφορικό μέσο ή θέλει να φτάσει κάπου γρήγορα, αν δει κάπου να υπάρχει άλογο, το παίρνει, το χρησιμοποιεί και το ξαναφέρνει σε καλή κατάσταση στον τόπο που το βρήκε. Ακόμη έκανε να μην χρησιμοποιείται εκείνο που είναι συνηθισμένο στου άλλου. Δηλαδή, όπου ξοδεύοντα πολύ χρόνο στο κυνήγι χρειαστούν τρόφιμα, αν τύχει να μην έχουν μαζί του αρκετά, και σε αυτή την περίπτωση, όρισε όσοι έχουν να αφήνουν τα τρόφιμά του σκεπασμένα και, και όσοι χρειάζονται να ανοίγουν τα δεσίματά τους, να παίρνουν όσα χρειάζονται, να τα κλείνουν και να τα αφήνουν. Λοιπόν δίνοντας με τέτοιο τρόπο ο ένας τον άλλο και όσοι έχουν λίγα παίρνουν απ' όλα όσα υπάρχουν στη χώρα τους όταν χρειαστούν κάτι. Ακόμη και τους ακόλουθους θεσμούς τους θέσπισε ο Λικούργος της Σπάρτη αντίθετους με τους άλλους Έλληνες. Δηλαδή στις άλλες πόλεις όλοι προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα όσο μπορούν. Άλλο καλλιεργεί τη γη, άλλο είναι καραβοκύρι, άλλο εμπορεύεται και άλλοι συντηρούνται με διάφορα επαγγέλματα. Στη Σπάρτη, ο Λικούργο απαγόρευσε στου ελεύθερου πολίτε να ασχολούνται με κάτι που φέρνει χρηματικό κέρδο, ενώ όσα ετοιμάζουν ελευθερία για τι πόλει, αυτά όρισε να τα θεωρούν μοναδικά έργα του. Άλλωστε, γιατί εκεί πρέπει να ασχολούνται με την αποκτήση πλούτου, όπου ορίζοντα να φέρουν ίση μερίδα τροφίμων και να ζουν με όμοιο τρόπο έκανε να μην επιθυμούν τα χρήματα για να έχουν απολαύσει. Αλλά ούτε και για τα ενδύματα πρέπει να κερδίζουν χρήματα, διότι στολίζονται όχι με πολύ έξοδα ενδύματα, αλλά με τη σωματική ευρωστία του, και ούτε πρέπει να μαζεύουν χρήματα για να μπορούν να ξοδεύουν για χάρη όσων μένουν στην ίδια σκηνή μαζί του, επειδή έκανε να είναι πιο καλόφημο το να ωφελεί κάποιο όσο συναναστρέφεται κοπιάζοντα σωματικά παρά ξοδεύοντα χρήματα, δείχνοντα ότι το πρώτο είναι έργο ψυχή και το δεύτερο έργο πλούτου. Εμπόδισε επίση το χρηματισμό με άδικου τρόπου σε τέτοιε περιπτώσει. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα όρισε τέτοιο νόμισμα που και αν έχει αξία 10 μνών μόνο, ποτέ δεν θα μπει μέσα στο σπίτι χωρί να γίνει αντιληπτό από του αφέντε και από του δούλου. Διότι θα χρειαστεί και χώρο μεγάλο και μεταφορά με αμάξι. Έπειτα γίνεται έρευνα για χρυσάφι και Και αν κάτι κάπου βρεθεί, όποιο το έχει τιμωρείται. Γιατί λοιπόν εκεί θα υπήρχε ενδιαφέρον για την απόκτηση χρημάτων, όπου η απόκτησή τους προξενεί περισσότερες στεναχώριε από ευχαρίστηση, η ευχαρίστηση ή χρησιμοποίησή τους. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι προπάντων στη Σπάρτη υπακούν στου άρχοντε και στου νόμου. Εγώ λοιπόν φαντάζομαι ότι ο Λικούργο ούτε καν επιχείρησε πρωτύτερα να καθιερώσει αυτήν την πειθαρχία. Προτού κάνει σύμφωνο με την άποψή του του πιο ισχυρού τη πόλη του. Αυτό το συμπεραίνω από το ότι στι άλλε πόλει οι πιο δυνατοί ούτε καν θέλουν να φαίνονται ότι φοβούνται του άρχοντε, αλλά θεωρούν ότι αυτό είναι ανελεύθερο. Ενώ στη Σπάρτη οι πολύ δυνατοί και τιμούν προπάντων του άρχοντε και καμαρώνουν για την υποταγή του αυτού. Και για την υπακοή του με βιαστικό και όχι με αργό βήμα όταν του προσκαλούν επειδή πιστεύουν ότι αν αυτοί κάνουν την αρχή τη μεγάλη υπακοή θα τους ακολουθήσουν και οι άλλοι. Αυτό ακριβώ έχει γίνει. Είναι εύλογο ότι αυτοί οι ίδιοι οργάνωσαν μαζί τη δύναμη τη εφορία, επειδή βέβαια κατανόησαν ότι η πειθαρχία είναι πολύ μεγάλο καλό και στην πόλη, και στο στρατό και στο σπίτι διότι όσο μεγαλύτερη δύναμη έχει η εξουσία τους, τόσο περισσότερο θα νόμιζαν ότι αυτή θα επηρεάσει τους πολίτες στην υπακοή. Οι έφοροι λοιπόν είναι ικανοί να τιμωρούν όποιον θέλουν, έχουν αρμοδιότητα να εκτελούν αμέσως τις αποφάσεις τους και έχουν αρμοδιότητα στο χρονικό διάστημα της εξουσίας τους να σταματήσουν την εξουσία των αρχόντων, να τους φυλακίσουν και να τους φέρουν σε δίκη με κίνδυνο να καταδικαστούν σε θάνατο. Έχοντα τόσο μεγάλη δύναμη, δεν αφήνουν όπω κάνουν οι άλλε πόλει όσου εκλέχθηκαν να συνεχίσουν την εξουσία του όλο το χρόνο όπω θέλουν, αλλά όπω ακριβώ οι τύρανοι και οι επικεφαλεί στου αθλητικού αγώνε, αν αντιλαμβάνονται κάποιον να κάνει κάποια παρανομία, τον τιμωρούν αμέσω. Αν καί ο Λυκούργο είχε καί άλλες πολλές ωραίες επινοήσεις, για νά ειναι πρόθυμοι οι πολίτες νά υπακούν στους νόμους, ανάμεσα στα πιο ωραία νομίζω, οτι ειναι καί αυτό, οτι δηλαδή δεν έδωσε πρωτήτερα στο λαό τους νόμους, παρά αφού πήγε με τους δυνατούς τους δελφούς καί ρώτησε το Θεό, αν ήταν πρότιμότερο καί καλύτερο στη Σπάρτη, νά υπακούσει στους νόμους που αυτος θέσπισε. Όταν ο Θεός χρησμοδότησε ότι σὲ όλα είναι καλύτερο, τότε κοινοποίησε τους νόμους, καθορίζοντας ότι είναι όχι μόνο παράνομη, αλλά και ανόσια η ανυπακοή σε νόμους που έχουν επικυρωθεί από το πυθικό μαντίο. Αξίζει να θαυμάσουμε και αυτό το έργο του Λικούργου. Τότε το δηλαδή πέτυχε να είναι προτιμότερο ο ωραίο θάνατο από την τροπιασμένη ζωή. Διότι βέβαια, αν εξετάσει κάποιο, θα διαπιστώσει ότι σκοτώνονται λιγότεροι από αυτού παρά από όσου προτιμούν να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο. Διότι για να πούμε την αλήθεια, η σωτηρία ακολουθεί περισσότερο καιρό την ανδρεία παρά τη δηλεία. Διότι είναι και πιο εύκολη και πιο ευχάριστη και πιο επινοητική και πιο δυνατή. Είναι φανερό ότι η καλή φήμη προπάντων ακολουθεί την Ανδρία. Διότι όλοι με κάποιο τρόπο θέλουν να συμμαχούν με τους Ανδρίους. Πώ όμω μηχανεύτηκε ώστε να γίνονται αυτά, είναι ωραίο να μην παραλείψουμε και αυτό. Εκείνο λοιπόν φανερά δημιούργησε ευτυχία για του ανδρείου και δυστυχία για του δειλού. Διότι στι άλλε πόλει, όταν κάποιο φανεί δειλό, έχει μόνο το χαρακτηρισμό ότι είναι δηλό, Αλλά βρίσκεται στην αγορά στο ίδιο μέρο ο δειλό με τον ανδρείο και κάθεται και γυμνάζεται αν θέλει. Στη όμω, ο καθένα ντρεπόταν να πάρει στη σκηνή του το δειλό και ο καθένα να τον πάρει να γυμναστεί μαζί του στο αγώνισμα τη πάλη. Πολλέ φορέ, ένα τέτοιο άνθρωπο, όταν μοιράζονται οι ομάδε για αντισφαίρηση, μένει χωρί να περιλαμβάνεται σε καμιά ομάδα και στου χορού απομακρύνεται στι περιφρονημένε θέσει. Ακόμη στου δρόμου, πρέπει αυτό να παραμερίζει και όταν κάθεται, να προσηκώνεται με σεβασμό ακόμη και μπροστά στου νεότερου. Και τι συγγενεί με αυτόν κόρε πρέπει να τι ανατρέφει στο σπίτι του και αυτέ πρέπει να υπομένουν την κατηγορία τη ανανδρία. Πρέπει να βλέπει την αιστεία του άδεια από γυναίκα και πρέπει να πληρώσει πρόστιμο γι' αυτό. Δεν πρέπει να περιφέρεται μυρωμένο και δεν πρέπει να μιμείτε του ανεπίληπτου πολίτε. Αλλιώ πρέπει να ξυλοκοπείτε από του καλύτερου του. Εγώ λοιπόν, μια που τέτοια περιφρόνηση έχουν οι δειλοί, δεν παραξενεύομαι καθόλου ότι εκεί προτιμούν το θάνατο αντί για την έτσι περιφρονημένη και ντροπιασμένη ζωή. Ξενοφόντο Λακεδαιμονίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.